Βρισκόμαστε στην Παλουριώτισσα. Θα συναντηθούμε με την Αθανασία Αντωνίου για ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι με παραδοσιακές συνταγές που μόνο οι γιαγιάδες ξέρουν. Η γιαγιά Αθανασία θα μας μάθει πώς να φτιάχνουμε χαλουμωτές. Καλωσορίσατε. Κοπιάστε να κάνουμε χαλουμωτές. Έβαλαμε το αλεύρι μας μέσα στην κούπα. Έβαλαμε την μαγιά μας και λίγο άλας. Μες το αλεύρι μας. Τώρα να γύρω και το λάδι. Και να το ριζιάσω λίγο. Το ριζιάσω τώρα. Γίνουμε στο χορκό. Μαϊρεύκαμε, τρώμε πίνα στα χωράφια οι γονείς μας. Πρέπει να μαϊρέψουμε εμείς. Παντρεύτηκα, ήρθα σπίτι εδώ κάτω, 17 χρονών. Εντάξει, πρέπει να μαϊρεύκουμε, να τρώμε. Όταν κάνω τις χαλουμωτές, έρχονται όλοι τα μέτρωση, τα παιδιά μου, τα γόνια μου. Γειτόνι, το κάνω, εντάξει, είναι ωραία ζαλούμα. Η κουζίνα, άμα είναι να σου αρέσει να κάνεις κάτι, εγώ άμα μπω στην κουζίνα, ξεκουράζω κάτι να έχω, ξεχάνω, ξεκουράζει με. Για να κάνω και πως κολλούμαι και άμα. Ξηχάνει, πάει το μυαλό σου και ξηχάνει τα προβλήματα σου. Να το κόψουμε, να του βάλουμε το θκιόσμι του και να τα σκόψουμε μικρές-μικρές του και να το βάλουμε μέσα. Εγώ προτιμώ το χαλούμι της γιαγιάς. Τώρα να το σμίξω, το θωρείς, άρχισε να μπέμπηκε. Ζυμώναν στο χορκό που έμανε, ζυμώναν κάθε Παρασκευή ψουμιά και όταν επιρρώσουν το φούρνο, έκαναν και χαλουμωτές. Και τι τσιρόπιτες. Δεν είχαν τίποτε άλλο. Ό,τι είχαμε στο χορκό. Αν κάνεις και να σου αρέσει, άμα σου αρέσει, δεν έρχονται καλά. Αν είναι με το ζόρι μου να τα κάνεις, δεν είναι ωραία.